καλησπέρα σε από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αρχικά να κινήσω με τον Σύλλογο Γυναικών Άνω Μεράς της Αφημερίτησης για τη μεγάλη τιμή που με προσκάλεσαν σήμερα να είμαι εδώ μαζί σας, τους λοιπούς πολιτιστικούς συλλόγους και τον χώρο του Πλυπαρίου που μας φιλοξενούν, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Άνω Μεράς, τον πρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την κυρία Λεωρίδη προσωπικά για την πρωτοβουλία και βέβαια δεν θα ξεχάσω τον φίλο Αναστάσιο Συριανή, εξαιρετικό επιστήμονα, συνδετικό κρίκο για την ταινή εκδήλωση. Θα μιλήσουμε σήμερα για ζητήματα που μας αφορούν, για ζητήματα που είναι της επικαιρότητας, προφανώς αυτό το οποίο βιώνουμε αυτές τις μέρες είναι μια εθνική τραγωδία. Είναι μια δύσκολη στιγμή για τον ελληνισμό, είναι στιγμές, νομίζω, περισυλλογής, όχι ακόμα αντίδρασης για το τι μελιγενέστερα θα είναι από εδώ και πέρα. Είναι δύσκολες στιγμές για όλους σίγουρα. Νομίζω ότι είναι μια περίοδος που πρώτα να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση, αυτή την τραγωδία, που δεν μπορεί ο άνθρωπος να την κατανοήσει, να την καταλάβει. Παράλληλα, συνεχίζουμε να είμαστε στα θέματα τα οποία μας αφορούν όλους μαζί, παράλληλα με τις εξελίξεις αυτές, τις δυστυχείς εξελίξεις. Θα μιλήσουμε σήμερα για θέματα άλλης επικαιρότητας, για θέματα εθνικά, τα οποία και αυτά μας αφορούν και αυτά μας επηρεάζουν. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε πώς το πολιτικό σύστημα εν γέννη κινείται σε θέματα κοινωνίας και εθνικά και κοινωνικά. Σήμερα θα θίξουμε τα εθνικά θέματα, αλλά νομίζω ότι μπορείτε να διακρίνετε και θα κάνουμε τέτοιους παραλληλισμούς στην παρουσίαση, να διακρίνουμε τους παραλληλισμούς, αν θέλετε, και των εθνικών θεμάτων και των κοινωνικών θεμάτων. Υπάρχουν δυνάμεις στη χώρα μας, οι οποίες απεργάζονται σενάρια κατά του ελληνισμού. Δυστυχώς, αυτό είναι μια πραγματικότητα, τη βιώνουμε με τον χειρότερο τρόπο, καταστροφικές δυνάμεις. Θα φροντίσω δίχως να θίξουμε κανέναν, να μιλήσουμε στη γλώσσα της ιστορίας. Η παρουσίαση που σας έχω ετοιμάσει σήμερα είναι μια ιστορική μελέτη, άλλωστε. Δεν θα πω τίποτα πέρα από αυτά τα οποία απέδειξαν οι ιστορικές έρευνες για τα γεγονότα των λειτουργικών σχέσεων. Νομίζω ότι έχουμε να αντλήσουμε πάρα πολύ σημαντικά μαθήματα από την σύγχρονη ιστορία μας. Η περίοδος που θα αναφερθώ ακροδιγώς ξεκινάει από το 1974, από την εισβολή της Κύπρου και φτάνει μέχρι και τις μέρες μας για να δούμε τι είναι αυτό σήμερα που αντιμετωπίζουμε, τον άλλο πραγματικό αντίπαλο του ελληνισμού, που είναι δυστυχώς ένας πολύ κακός γείτονας από Ανατολάς, η τουρκική επεκτατικότητα, ο τουρκικός συμπεριαλισμός και ποια είναι η κατάσταση σήμερα στο Αιγαίο, πώς απειλούμαστε και από τις ελληνικές δυνάμεις. Δυστυχώς, αυτή του δόρατος είναι ένα τουρκικό καθεστώς, για καθεστώς πάντα μιλάμε, το οποίο είναι μιλιταριστικό, είναι και υπεριαλιστικό. Άρα, πριν δούμε τα σημερινά, και νομίζω ότι το καλύτερο είναι να καταλήξουμε σε μια σύντομη παρουσίαση, έτσι ώστε να πάμε μετά σε απαντήσεις που εκεί νομίζω θα βγει και το ζουμί, είναι να δούμε λίγο πώς φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση, πριν δούμε τη σημερινή κατάσταση και τη σχολιάσουμε. Ιδίως αυτή τη στιγμή το νησί έχει τις ευαισθησίες του, είναι η τουρκική πολιτική, είναι στη θάλασσα, η τουρκική πολιτική, επομένως ένας λόγος παραπάνω, οι ευαισθησίες είναι λογικές και όχι μόνο σε επίπεδο άμεσης απειλής των νησιών μας από την Τουρκία, με τα πολεμικά πλοία τα οποία εμφανίζονται στα ανοιχτά των νησιών μας, αλλά και σε επίπεδο εμπορικών δραστηριοτήτων, τα τουρκικά ψαράδικα, τα οποία είτε με συνοδεία ακτεώρων τουρκικού λιμενικού, είτε και με πολεμικών πλοίων, βλέπουμε τις επιχειρήσεις τους στα ελληνικά ανοιχτά των ελληνικών νησιών. Άρα είναι σημαντικά τα ζητήματα. Να δούμε λίγο, να προχωρήσουμε, να ξεκινήσουμε μάλλον με την επόμενη διαφάνεια. Θέλω λίγο να σας βάλω και να σας βάλω στο κλίμα. Το βιβλίο, το οποίο βιβλίο είναι η αφορμή αυτής της εκδήλωσης σε μεγάλο βαθμό και είναι η ιστορική έρευνα που προανέφερα, είναι μια έρευνα δική μου στα πλαίσια μιας διδακτορικής διατριβής, είναι ένα ακαδημαϊκό πόνημα που ουσιαστικά έψαξα πηγές, ξένες πηγές, όχι ελληνικές, για να μάθω τι ακριβώς συνέβη σε ελληνικές σχέσεις. Για ποιο λόγο έψαξα ξένες πηγές, διότι οι ελληνικές πηγές δεν είναι δημόσιες. Δεν μπορώ να μάθω σαν Έλλην πολίτης το βασικότερο και μετέπειτα σαν Έλληνας πολιτικός επιστήμονας να μάθω τι διενύφθη μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μας και της Τουρκίας. Δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία. Σας πληροφορώ ότι άλλες χώρες δεν θα τις
δεν εκθιάζουν κάποια άλλη χώρα, δεν είναι κάποια ξενομανία, αλλά άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα είναι οι ΗΠΑ, από όπου και άντλησαν, γιατί είπα, ξέρετε, έχουν ενεργό ρόλο σε εσωτερικές σχέσεις, άντλησαν πληροφορίες. Οι ΗΠΑ λοιπόν έχουν ένα νομικό πλαίσιο όπου κάθε 30 έτη τα πάντα, όλες οι δημόσιες συζητήσεις των αξιωματούχων, των πολιτικών μέχρι και του Προέδρου της Αμερικής, δημοσιεύονται τα πάντα. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο δηλαδή που ο φορολογούμενος έχει εξαναγκάσει το πολιτικό σύστημα σε 30 χρόνια τα πάντα είναι δημόσια, δεν υπάρχει τίποτα μυστικό ή τουλάχιστον τα περισσότερα αποχαρακτηρίζονται και γίνονται δημόσια έγγραφα για να ξέρουν οι πολίτες ποιος διαπραγματεύεται πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να διαπραγματευτεί, ποιος πολιτικός προχωρεί σε εθνική μειονοσία και το καθεξής. Και επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η πρόβλεψη, τα πάντα να βγαίνουν στο φως σε βάθος 30 ετών, αυτό αν θέλετε ο φόβος φυλάει τα έρμα που λέει και ο σοφός λαός και έτσι δεν προχωρούν σε τέτοιο βαθμό σε πολιτικές αυθαιρεσίες ή και μειοδοσίες. Κατά του έθνους τους εννοώ, η Αμερικανική πολιτική. Αυτό το πλαίσιο, μπορείτε να φανταστείτε, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Το πολιτικό σύστημα είναι ασίδωτο, πραγματικά δεν λογοδοτεί στην κοινωνία. Σε ένα μεγάλο βαθμό δράνε εξέλεγκτα. Δεν υπάρχει τέτοιο πλαίσιο, άρα αναγκαστικά αν είσαι ερευνητής, έπρεπε να απευθυνθώ σε ξένες πηγές. Σε πηγές δηλαδή όπου συμμετείχαν στις συζητήσεις οι ηγέτες της Ελλάδος. Είτε ήταν ο κύριος Καραμαλής, είτε ήταν ο κύριος Λάμιο του 1976, ο Ανδρέας Παπανδρέου, είτε ο Κώστας Σιμίτης και μετέπειτα. Ξένες πηγές μας δείχνουν το τι πραγματικά συζήτησαν οι Έλληνες πολιτικοί με τους ξένους ομολόγους τους, όπως και επίσης βρήκαμε πληροφορίες και σε έγγραφα απόρριτα τα οποία είναι προϊόντα διαρροής. Είναι τα λεγόμενα Wikileaks, για όσους δεν γνωρίζετε, είναι προϊόντα τα οποία διέρευσαν παρανόμως από διάφορους ανθρώπους στις ΗΠΑ, τα δημοσίευσαν και είναι πλέον ανήκουν στη δημόσια σφαίρα και από εκεί όποιος ψάξει και κάνει μια έντονη έρευνα μπορεί να βρει διαμάντια. Και δυστυχώς, και το λέω το δυστυχώς και το εννοώ, βρέθηκαν πολλά διαμάντια όσον αφορά την πολιτική της ελληνικής ηγεσίας σχετικά με τις ελληνικές σχέσεις. Αυτό το οποίο τομίζω αυτού του βιβλίου και αυτό το οποίο θέλω να μοιραστώ σήμερα με εσάς είναι πως η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση ή μάλλον το ελληνικό κράτος από τη στιγμή της, θα το περιορίσω από την αρχή του αιώνα για να μην το επεκτείνουμε πιο πίσω ή μάλλον από τη στιγμή που γεννήθηκε η σύγχρονη τουρκική σε πολλά εισαγωγικά δημοκρατία, δηλαδή το 22-23 μετά τη γενοκτονία των ελληνικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γεννήθηκε ένα νέο κράτος, διαλύθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία και έχουμε πλέον απέναντί μας μια τουρκική, επαναλαμβάνω σε πολλά εισαγωγικά, δημοκρατία. Αυτή η χώρα λοιπόν, μάλλον από τότε μέχρι και σήμερα, ο ελληνισμός, οι ελληνικές κυβερνήσεις, από ευθύς εξ αρχής, από τον Ελευθέριο Βενιζέλο μέχρι και σήμερα, έχουν επιλέξει μια πολιτική για να διαχειριστούν την Τουρκία, να την αντιμετωπίσουν, η οποία ορίζεται ως πολιτική κατευνασμού της Τουρκίας. Αυτός είναι ο τρόπος που περιγράφεται και αυτοπροσδιορίζεται το ελληνικό κράτος. Εάν ρωτήσεις δηλαδή, αν φανταστούμε το κράτος ότι είναι σε μια ανθρώπινη υπόσταση και το ρωτήσεις πώς διαχειρίζεσαι, πώς αντιμετωπίζεις μια Τουρκία που είναι επεκτατική, η απάντηση είναι με την πολιτική του κατευνασμού. Τι σημαίνει κατευνασμός, και σε αυτό συμφωνούν όλα τα κόμματα. Κατευνασμός σημαίνει ότι εξαγοράζω ουσιαστικά, μάλλον προσπαθώ να κατευνάσω, να ηρεμήσω το θηρίο, το οποίο λέγεται Τουρκία εν προκειμένου, για να του δώσω, να το ταΐσω με κάποιες από τις διεκδικήσεις του, έτσι ώστε να χορτάσει, να επέλθει κορεσμός. Και θεωρώ και ελπίζω πως αν χορτάσει, θα σταματήσει να διεκδικεί κάτι εις βάρος μου. Αυτή, με μια γραμμή, είναι η πολιτική του κατευνασμού την οποία υιοθετούν όλα τα κόμματα, μέχρι και σήμερα, εναντίον της Τουρκίας. Είναι η λεγόμενη πολιτική των παραχωρήσεων. Δεν θα δώσω εθνικό έδαφος, μπορεί και να έχω δώσει, αλλά δίνω δικαιώματα, δίνω κυριαρχικά δικαιώματα, μπορεί να δώσω το κομμάτι της κυριαρχίας μου, λίγο-λίγο, παραχωρήσεις, δεσμεύσεις, ίσως και δουλείες, ρητορικές ή και έμπρακτες, με σκοπό να κατευναστεί, να ηρεμήσει, να χορτάσει ο αδιφάγος λύκος που λέγεται Υπεραλληστική Τουρκία. Υπεραλληστικό τουρκικό καθεστώς. Αυτή η πολιτική του κατευνασμού, που δυστυχώς έχουν υιοθετήσει όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, και θα πάμε στο τέλος της σημερινής παρουσίασης να δούμε για ποιο λόγο το έχουν υιοθετήσει αυτό και είναι η σημαία όλων των κομμάτων, και υπάρχει λόγος γι' αυτό, είναι μια πολιτική την οποία η ανθρωπότητα την είδε, την αντιμετώπισε
Το 1938, σε μια εξαιρετική συνεννόηση, συνάντηση και συνεννόηση, όπως βλέπετε εδώ, βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι εντάξει, είναι εγκληματίες της ανθρωπότητας, όπως είναι η Μουσολίνη και η Χίτλερ, αλλά βλέπετε και έναν Βρετανό πρωθυπουργό, ο Νέβιλ Τσάμπερλεϊν, ο οποίος μαζί με τον Γάλλο ομόλογό του, τον κύριο Νταλαντιέ, το 1938, απέναντι σε μια αναθεωρητική Γερμανία, ένα αδιφάγο, επίσης, λέμαργο, ναζιστικό καθεστώς, το οποίο διεκδικούσε συνεχώς σε όλη την Ήπειρο, αποφάσισαν ότι αντί να το αντιμετωπίσουν, όπως και αναγκάστηκαν να κάνουν, θα το κατευνάσουν. Και εδώ είναι που ξεκινάει η ανθρωπότητα και συνειδητοποιεί το ιστορικό λάθος, το αμαρτωλό λάθος της πολιτικής κατευνασμού για την ανθρωπότητα εν γέννη. Αποφάσισαν λοιπόν οι Νταλαντιέ και Τσάμπερλεϊν, οι ηγέτες της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας, να κατευνάσουν το ναζιστικό θηρίο, ουσιαστικά παραχωρώντας, παραδίδοντας βορρά στα σαγόνια του ναζιστικού λύκου το κράτος της Τσεχοσλοβακίας. Ουσιαστικά θυσίασαν την Τσεχοσλοβακία και την έδωσαν στον Χίτλερ μαχητή. Παρόλο που συγκεκριμένα η Γαλλία είχε αμυντική συμφωνία με την Τσεχοσλοβακία. Δηλαδή, σε περίπτωση πολέμου, να συνδράμει η Γαλλία την Τσεχοσλοβακία εναντίον της ναζιστικής απειλής. Όχι απλά δεν ενεργοποιήθηκε η αμυντική συμφωνία, που ακούμε πάρα πολλά για αμυντικές συμφωνίες και η αξία τους κρίνεται, νομίζω, την κρίσιμη στιγμή και όχι στα χαρτιά. Όχι απλά δεν βοήθησαν τους Τσεχοσλοβάκους οι Γάλλοι όπως δεσμεύονταν από τη συμφωνία του Λοκάρνου, αντιθέτως τους θυσίασαν σαν ηφηγένεια στα δόντια των ναζιστών και φασιστικών δυνάμεων. Τότε λοιπόν η ανθρωπότητα κατάλαβε έκτοτε, και αν διαβάσετε τη σχετική βιβλιογραφία, τι γράφουν οι ακαδημαϊκοί, οι αναλυτές, οι πολιτικοί επιστήμονες, έχουν καταδικάσει ως, θα το πω λαϊκά, ανεγκέφαλη την πολιτική του κατευνασμού. Είναι μια πολιτική η οποία όχι απλά έδωσε στον Χίτλερ την Τσεχοσλοβακία, του έδωσε και τα εργοστάσια χάλιβα της Τσεχοσλοβακίας και ενδυναμώθηκε και μετά πήγαμε σε πόλεμο, όπως έγραφε ο ίδιος ο Τσόρτσιλ, με μια ενισχυμένη ναζιστική Γερμανία, γιατί είχε πάρει από τη Δυτική Συμμαχία τα εργοστάσια σιδήρου και χάλιβα της Τσεχοσλοβακίας. Όχι απλά δεν κέρδισαν χρόνο, δεν εξημερώθηκε το θηρίο, του άνοιξαν την όρεξη. Και αυτή είναι η φράση κλειδί του τι σημαίνει πολιτική κατευνασμού. Να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Η πολιτική λοιπόν κατευνασμού, που είναι αυτό που σας είπα, το ότι ανοίγει την όρεξη έναν εχθρό ο οποίος διεκδικεί και επιδιώκει να σου στερήσει κομμάτι, αυτό ακριβώς επιδιώκει η Τουρκία. Είναι σαφές αυτό, μην έχετε καμία εμβολία, ασχέτως με το πώς μπορεί να παρουσιάζεται στα ΜΜΕ. Η δεδηλωμένη άποψη της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, είτε είναι το κυβερνών κόμμα, η κυβερνούσα μάλλον, ο κυβερνών συνασπισμός που συγκυβερνούν δύο κόμματα με τον Ερντογάν στην ηγεσία, είτε είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή και μαλική, συμφωνούν και υπερθεματίζουν, μονομαχούν μάλιστα μεταξύ τους, ποιος διεκδικεί περισσότερα νησιά από εμάς. Δεν ξέρω τι παρουσιάζουν εδώ, γιατί νομίζω πολλοί από εμάς έχουμε γυρίσει την πλάτη σε μια κατευθυνόμενη εμπολής ενημέρωση, αλλά σας πληροφορώ, βλέποντας και μελετώ τα εσωτερικά της Τουρκίας, υπερθεματίζουν, μαλώνουν μεταξύ τους ποιο κόμμα διεκδικεί περισσότερα νησιά από τον ελληνισμό. Τώρα τα περί διπλωματίας σεισμών και άλλες αθλειότητες έχουν γίνει το 99, απεδίθησαν ένα ναυάγιο, το οποίο το πληρώσαμε πολύ ακριβά, πληρώσαμε με ευρωπαϊκά κονδύλια την διπλωματία των σεισμών, ενισχύθηκε η Τουρκία με αυτή τη φαυλότητα των Σιμίτη και Παπανδρέου Γεωργίου τότε, για να βγουν ενισχυμένοι οικονομικά και με τα όπλα που αγόρασαν με τα ευρωπαϊκά κονδύλια από την διπλωματία των σεισμών του 99, να μπορούν τώρα να μας απειλούν στο Αιγαίο με τα πολεμικά τους πλοία έξω και από τη Μύκονο. Αυτή είναι η διπλωματία των σεισμών του 99, να μην δούμε, πολύ φοβάμαι, την επανάληψή της τώρα. Τι είναι λοιπόν η πολιτική κατευνασμού? Είναι μια συνειδητή επιλογή που επιλέξαμε για να αντιμετωπίσουμε, όπως είπαμε, την Τουρκία. Το μείζον εδώ είναι η αντιστοιχία που αποδεικνύεται ότι υπήρξε μεταξύ στο τι περίμενε ο ελληνισμός ή ας πούμε οι ελληνικές πολιτικές ηγεσίες να κερδίσουν εξημερώνοντας το θηρίο και τι τελικά έγινε. Το βιβλίο και η έρευνα μου περιορίζεται σε τρεις κρίσεις, τρεις μεγαλύτερες κρίσεις μετά την εισβολή στην Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι η κρίση του 76, του 87 και των ημείων. Και στις τρεις περιπτώσεις οι ελληνικές κυβερνήσεις, αντί για να αντιμετωπίσουν
την τουρκική απειλή, να σηκώσει το ανάστημά τους, να τρίξουν τα δόντια σε ένα καθεστώς το οποίο θέλει να πάρει κομμάτια του ελληνισμού. Ανταυτού τι κάνουν, προχώρησαν σε παραχωρήσεις και υποχωρήσεις. Αυτό που ακριβώς υποδηλώνει η πολιτική κατευνασμού. Θα περίμενε κανείς, διότι πέρα σύν της άλλης, προχώρησαν και σε προσωπικές συνεντεύξεις με όσους ανθρώπους είναι η ζωή και θέλησαν να συνομιλήσουν μαζί μου, πολλοί εκ των οποίων ήταν μάλλον τότε πρωταγωνιστές των κρίσεων, στρατιωτικοί, πολιτικοί και διπλωμάτες. Και κάποιοι δημοσιογράφοι επιφανής της εποχής. Σας πληροφορώ ότι μου διασαφήνισαν ότι ο στόχος τους ήταν, με την πολιτική κατευνασμού, η Τουρκία να νιώσει, να κερδίσει κάτι από εμάς, που το κέρδισε και από τις τρεις κρίσεις, να τους δώσουμε δηλαδή κάτι, και μετέπειτα να τους δούμε να ηρεμούν, έχοντας κερδίσει κάτι και θα μπορούσαν να το πουλήσουν ουσιαστικά κομματικά η εκάστοτε τουρκική κυβέρνηση στα εσωτερικά της Τουρκίας. Ότι κοιτάξτε να δείτε, κάναμε τα Ίμια, γκριζάραμε κομμάτι του Αιγαίου, άρα θα ηρεμήσουμε απέναντι ενώπιον της Ελλάδος. Σας πληροφορώ λοιπόν όμως, η πραγματικότητα πόρο απέχει από αυτό το οποίο πίστευαν και ήλπιζαν οι Έλληνες πολιτικοί, καθώς προχωρούσαν σε παραχωρήσεις ελληνικών δικαιωμάτων στην Τουρκία. Όχι απλά δεν ηρέμησε το θηρίο, δεν το εξημέρωσαν, αλλά κλιμάκωσαν οι Τούρκοι μετά από κάθε κρίση και πολιτικά και στρατιωτικά. Είναι συγκλονιστικό αυτό και αξίζει να το δούμε. Παρακαλώ λοιπόν με την διαφάνεια. Οι τρεις κρίσεις είναι αυτές που είπα, θα τις δούμε αναλυτικά, ας προχωρήσουμε. Η κρίση του 1976 είναι το λεγόμενο χώρα. Είμαστε στην εποχή δύο χρόνια μετά την εισβολή της Κυπριακής Δημοκρατίας, την διπλή φασιστική εισβολή, το διπλό φασιστικό Αττίλα, που δυστυχώς μέχρι και σήμερα όχι απλά τον βλέπουμε εδώ στην Κύπρο. Δυστυχώς Λευκωσία και Αθήνα δεν κάνουν κάτι για να τερματιστεί η κατοχή. Την έχουμε σε ένα βαθμό σαν πολιτικό σύστημα αποδεχθεί, de facto αποδεχθεί, και είναι και αυτό κομμάτι του κατευνασμού της Τουρκίας που είπαμε είναι ζωντανός. Το 2016 λοιπόν, πρωθυπουργός της χώρας είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έχει ως στόχο του να εντάξει τη χώρα μας στην ΕΟΚ τότε, την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, φοβούμενος ότι βλέποντας ελληνοτουρκική διαμάχη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, βλέποντας μια ελληνοτουρκική διαμάχη, θα φοβηθούν οι Ευρωπαίοι εταίροι, δεν είχαμε πια ακόμα στην Ένωση, θα φοβηθούν ότι ουσιαστικά με την αποδοχή, με την ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη θα υιοθετήσει και τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Και στο βωμό αυτού αποφάσισε να προχωρήσει σε αδιανόητες υποχωρήσεις στην Τουρκία. Αυτή είναι η αιτιολογία γιατί το έκανε. Πραγματικά μιλάμε για αδιανόητες υποχωρήσεις. Το χώρα ήταν το πλοίο το οποίο παραβίασε την ελληνική φαλοκρηπίδα 5 φορές. Μετρημένες 5 φορές οι Τούρκοι παραβίασαν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματά μας, το υπέδαφος του Αιγαίου, το δικό μας υπέδαφος του δικού μας Αιγαίου. Η ελληνική κυβέρνηση δεν αντέδρασε καθόλου. Δεν έκανε το παραμικρό. Το πολεμικό ναυτικό κοιτούσε, οι άνθρωποι τρίζαν τα δόντια τους για να αντιμετωπίσουν την τουρκική προκλητικότητα, αλλά η κυβέρνηση τους έλεγε: όχι, θα τους αφήσετε να κάνουν ό,τι θέλουν στα χωράφια μας. Και όχι μόνο δεχθήκαμε τις παραβιάσεις, τις αλλεπάλληλες διαπανωτές των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, προχωρήσαμε σε μια συμφωνία που λέγεται Συμφωνία της Βέρνης, η οποία είναι επωνίδιστη, ήταν μια διανόητη ταπεινωτική συμφωνία. Που νομίζω ότι μόνο κατόπιν ήττα σε πόλεμο προχωρά σε τέτοια συμφωνία, όπου η κυβέρνηση της Ελλάδος τότε, δίχως εδώ, γκρίζαρε την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου. Δέχτηκε η Ελλάδα να μην προχωρήσει σε πράξεις, να αξιοποιήσει δηλαδή τον πλούτο του Αιγαίου, τον πλούτο της στο Αιγαίο, στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Όχι στα διεθνή ύδατα, στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Δεχθήκαμε να μην τολμήσουμε σε μια υφαλοκρηπίδα που είχε αναγνωριστεί από το διεθνές δίκαιο. Με τη συνθήκη της Γενέβης τότε, να μην κάνουμε το παραμικρό στην υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, στην υφαλοκρηπίδα μας, του Αιγαίου μας. Αυτό το δέχτηκε η ελληνική κυβέρνηση. Και είναι λέξη κλειδί η λέξη γκρίζαρε την υφαλοκρηπίδα η ελληνική κυβέρνηση του 1986. Διότι το γκριζάρισμα αυτό είναι η απαρχή μιας εν γέννη επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας εναντίον μας. Τίποτα δεν γεννιέται σε ένα βράδυ. Δεν ξυπνήσαμε μια μέρα βλέποντας τις τουρκικές ακτεώρους να προσπαθούν να εμβολήσουν ελληνικά ψαράνικα. Ούτε ξυπνήσαμε μια μέρα με τα τουρκικά ελληνικά στα νυχτά μας. Ούτε ξυπνήσαμε μια μέρα με τα τουρκικά πολεμικά στα νυχτά μας. Κάποιοι εν Ελλάδη προχώρησαν σε πολιτικές παραχωρήσεις, τις οποίες βήμα-βήμα, γι' αυτό και το βιβλίο λέγεται το ντόμινο των υποχωρήσεων, βήμα-βήμα κλιμακώσαμε του πόσο πολύ προχωρούμε σε παραχωρήσεις και αντίστοιχα οι Τούρκοι κλιμάκωσαν το πλήθος
και το εύρος των διεκδικήσεών τους εναντίον μας. Το γκριζάρισμα του καναλιού του 56 της υφαλοκρηπίδας μας ήταν που θα οδηγήσει συνέχεια, όπως θα δούμε, στο γκριζάρισμα νησιών επί Κώστα Σιμίτη. Ας δούμε τι έγινε το 56. Δεν θα σας κουράσω με το ιστορικό, νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι το μείζον εδώ, εκτός αν θέλετε στις απαντήσεις μπορούμε να το καλύψουμε σε κάθε περίπτωση. Αυτό το οποίο θέλω να μείνουμε σε αυτό, να πω έτσι ακριβώς ίσως ότι η Τουρκία, ο πρόεδρος τότε της Τουρκίας ήταν ήταν ο πρωθυπουργός, τότε δεν είχαμε ακόμα προεδρικό σύστημα, ήταν ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Ο Μπουλέν Ετζεβίτ, που ήταν ο αντίπαλος τότε, υπήρχε δικοματισμός Ετζεβίτ και Ντεμιρέλ. Ο Ετζεβίτ ήταν ο Ατίλας. Αυτό το φασιστικό μάλλον μόρφωμα του κόμματος του Ετζεβίτ διεξήγαγε την παράνομη διπλή εισβολή και μέχρι σήμερα κατοχή της Κύπρου. Τότε λοιπόν αυτός ο πολεμοκάπηλος Ετζεβίτ θεωρείται στην Τουρκία, στο βαθύ όπως ξέρετε κράτος, μιλιταριστικό, οι χουντέοι της Τουρκίας που μέχρι και σήμερα κυβερνούν, θα τα πούμε τότε συνέχεια. Αυτοί λοιπόν θεωρούσαν τον Ετζεβίτ, που εισέβαλε σαν νησί και κατέσφαξε, τον θεωρούσαν εθνικό ήρωα. Για να μπορέσει να σταθεί επάξιος και αντάξιος συνεχιστής του Ετζεβίτ, που ήταν και πολιτικός του αντίπαλος, ο Ντεμιρέλ ένιωσε ότι έπρεπε να κάνει και αυτός μια εθνική νίκη. Και έψαχνε, προφανώς γύρισε στον ελληνισμό αυτή τη φορά στην Ελλάδα, για να κερδίσει αυτή τη νίκη και είπα, όπως είπαμε, ο Καραμαλής που την έδωσε. Τι συνέβη μετά την συμφωνία αυτή που, όπως είπαμε, γκρίζαρε την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου. Ξαφνικά η Τουρκία αποφάσισε να κλιμακώσει, σαν αντίδραση, προσέξτε, στην παραχώρηση από εμάς, αποφάσισε να κλιμακώσει τα αιτήματά της και είπε ότι ένα διανόητο πραγματικά επιχείρημα, δεν πίστευα όταν το διάβαζα, σε εφημερίδες ελληνικές της εποχής. Είπε ότι το Αιγαίο και η υφαλοκρηπίδα του δεν μπορούμε να το μοιραστούμε όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Δεν θα γίνει η βάση διεθνούς δικαίου, δεν θα γίνει δηλαδή βάση δικαιοσύνης η μοιρασιά στο Αιγαίο, αλλά θα γίνει επειδή έτσι αποφασίσαμε εμείς. Βάσει δημογραφικής ισορροπίας, το οποίο δεν υπάρχει ξανά στον πλανήτη. Το εφήβραν οι Τούρκοι μόνοι τους. Το εφήβραν βέβαια επειδή βλέπανε ότι η απέναντι πλευρά ήταν δεκτική σε παραχωρήσεις. Και είπαν ότι επειδή εμείς στις ακτές της Μικράς Ασίας είμαστε εκατοσταπλάσιοι από ό,τι είναι οι κάτοικοι των νησιών σας, απέναντι από τις μικρασιατικές ακτές, θα πάμε με την ισορροπία 100 προς 3. Δείτε πώς αυτομάτως οι Τούρκοι, βλέποντας την ελληνική πολιτική ηγεσία να είναι υποχωρητική και παραχωρητική και ενδοτική, κλιμάκωσαν και δημιούργησαν νέα αφηγήματα. Είναι σημαντική η λέξη αφήγημα. Η λέξη αφήγημα είναι και σήμερα που έχουμε απέναντί μας ένα νέο αφήγημα, το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας. Το οποίο δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας της Τουρκίας, που είναι ένα δόγμα ρεαλιστικό πάλι δηλαδή του ελληνισμού, είναι η σύνθεση αυτού του puzzle που θα δείτε σήμερα. Δεν είναι τυχαίο. Η χώρα μας, σαν υποτίθεται αντίδραση για την εισβολή στην Κύπρο, έλαβε μια καταστροφική απόφαση, την οποία την πλήρωσε ο ελληνισμός την πρώτη μέρα και σήμερα. Αποφασίσαμε να βγούμε από το ΝΑΤΟ για λόγους δημοκοπικούς. Απλά και μόνο για να δείξει η κυβέρνηση τότε στην ελληνική κοινωνία ότι κάπως αντιδράμε. Σας πληροφορώ, έκτοτε χάσαμε τον στρατηγικό και τον επιτελικό έλεγχο του Αιγαίου. Με δική μας απόφαση, καταστροφικά. Για να μπορέσει να εξαπατήσει η ελληνική κυβέρνηση στην ελληνική κοινωνία ότι να αντιδράμε στην εισβολή, τι κάναμε. Βγήκαμε από τη Στρατηγική Επιτροπή του ΝΑΤΟ, χάσαμε άρα τον επιτελικό έλεγχο στα πλαίσια του ΝΑΤΟ του Αιγαίου και οι Τούρκοι δεν μας άφησαν να ξαναμπούμε στην Επιτροπή του ΝΑΤΟ με τους όρους που ήσχαν πριν. Μας πούσαν βέτο. Δηλαδή, όχι μόνο αυτοκαταστραφήκαμε, τους κατευνάσαμε, προχωρήσαμε σε παραχωρήσεις υπέρ της Τουρκίας και αντί να μας πούνε ευχαριστώ που τους δώσαμε να παραχωρήσαμε, γκριζάραμε την υφαλοκρηπίδα μας. Μα σας πούσαν και πολιτικές πιέσεις και μας πούσαν και βέτο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του κατευνασμού. Και είχαν κλιμακώσει, ξεκίνησαν να μιλούν για κατάληψη των νησιών μας. Εκεί ξεκίνησε αυτή η ρητορική. Και πλέον, ενώ είμαστε το 1976, ακόμα υπάρχει η Σοβιετική Ένωση και υπάρχει το δίκτυο απειλή της Σημαντίας, είναι η Σοβιετική Ένωση. Οι Τούρκοι ξεκίνησαν να μιλούν και να λένε ότι η νέα μας αμυντική πολιτική είναι κατά της Ελλάδος και όχι της Σοβιετικής Ένωσης. Άρα, όχι απλά με τον κατευνασμό δεν εξημερώσαμε. Ενθαρρύναμε και άρχισαν τότε να γίνονται επιθετικοί εναντίον μας. Πάμε στην επόμενη κρίση. 1987. Η κρίση του Μάρτιου του 87. Πολύ μπορεί να τη θυμάστε, αλλά τη ζήσατε. Είναι μια κρίση στην οποία όλοι νομίζουμε ότι πράγματι η Ελλάδα ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει τους Τούρκους. Δεν θα ξεχάσω την ιστορία του πατέρα μου. Ήταν τότε ο Ιλαμαγός, ήλαρχος, υπήλαρχος, στα τεφραγισμένα δηλαδή,
και ήταν έτοιμοι να πάνε σε πόλεμο. Όλοι οι αξιωματικοί γνώριζαν ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε, με την, τουλάχιστον με τις δηλώσεις του, είχε πει ότι θα σταματήσουμε το σεισμικ. Το σεισμικ ήταν το χώρα. Με το ονομαστέρι σε σεισμικ. Το πλοίο αυτό το πήραν από τους Ναζί. Δεν είναι τυχαίο και οι σύνδεσμοι και οι δεσμοί μεταξύ ναζιστικού καθεστώτος και τουρκικού καθεστώτος. Είχε πει λοιπόν ο Παπανδρέου ότι το σεισμικ θα το βυθίσουμε, να το αφήσουμε να βγει στο Αιγαίο. Και έτσι λοιπόν αυτό ξέρουν όλοι οι αξιωματικοί. Δεν θα ξεχάσω τι είχε πει ο πατέρας μου στη μητέρα μου, ήμουν τότε 2 ετών. Είχε πει ότι αν πάθω κάτι, αν με σκοτώσω, να πει στο Σταύρο να με εκδικηθεί. Ήταν αυτή η νοοτροπία και η λογική των Έλληνων αξιωματικών. Και καθώς έκανα την έρευνα, για να δείτε τι σημαίνει έρευνα, πήγα με αυτή την εντύπωση, ξεκάθαρα πιστεύοντας ότι σηκώσαμε το ανάστημά μας, σας πληροφορώ, βλέποντας τις συζητήσεις Παπανδρέου με την Αμερικανική ηγεσία, όχι απλά δεν σηκώσαμε το ανάστημά μας. Η ελληνική πολιτική ηγεσία με τον Ανδρέα Παπανδρέου ήταν μάλιστα κύριε στους Αμερικανούς πρέσβες. Ήταν ο yes man των Αμερικανών, ο Ανδρέας Παπανδρέου στη χώρα. Σας το λέω, το ανακάλυψα, το είδα η διεισόμαση. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της έρευνας ήταν ότι μπορέσαμε και πήραμε πηγές και από την Τουρκία. Τις μεταφράσαμε, άρα έχει και την τουρκική βιβλιογραφία. Και εκεί πιστοποιείται επίσης του λόγου του αληθές ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο ορισμός του δημαγωγού. Άλλα έλεγε, θα σας θυμίσει κάτι αυτό για το σήμερα, άλλα έλεγε σε εμάς στο ιστορικό ακροατήριο και άλλα έλεγε στις διμερείς διαπραγματεύσεις του με τους ξένους. Υπάρχει μαρτυρία του Ρόμπερτ Κίλι, ήταν πρέσβης των Αμερικανών στην Αθήνα, ο οποίος φοβόντουσαν λέει οι Αμερικανοί, φοβόμασταν όλοι, διότι ακούγαμε έναν Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος ήταν έξω οι βάσεις, έξω από το ΝΑΤΟ, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια τίποτα δεν έγινε, αλλά τον τρέμανε γι' αυτό, μέχρι που μπήκαν σε ένα γραφείο μαζί του για να καταλάβουν τι είναι ο Ανδρέας. Και άρχισε να λέει, ναι κύριε πρέσβη, ό,τι πείτε κύριε πρέσβη, να βάλετε αν θέλετε σταθμούς παρακολούθησης στη χώρα κύριε πρέσβη, παράνομους. Ήταν άλλος άνθρωπος ο Ανδρέας στο μπαλκόνι, λέει ο Αμερικανός πρέσβης, και άλλο στις διμερείς μας συνομιλίες. Για να καταλάβετε τι ακριβώς συνέβη τότε. Αυτό λοιπόν, αυτή την διπροσωπεία, οι Τούρκοι την είδανε. Τότε ήταν ο πρωθυπουργός ήταν ο Τουρκού Τοζάλ, είδε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία ήταν πατριωτική στα εσωτερικά και στις δηλώσεις κτλ. Αλλά στην πράξη ήταν ενδοτική. Τι είναι η πράξη? Λίγο πριν την κρίση του Μάρτου του 87, το Φλεβάρι του 87, υπάρχει υπήθυνε κοινοπραξία πετρελαίου Βορείου Ελλάδος. Ήταν μια εταιρεία η οποία, στην οποία είχαν την πλειοψηφία ξένες εταιρείες, καναδοαμερικανικές, και είχε και ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού δημόσιου. Αλλά τον έλεγχο τον είχαν οι εταιρείες ιδιωτικές. Αυτές οι εταιρείες ανοιχτά τη στάσου θα κάναν έρευνα στην ελληνική φαροπρεπίδα, την οποία την είχε γκριζάρει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε ότι δεν αναγνωρίζει το γκριζάρισμα, ή τουλάχιστον αυτό έλεγε σε εμάς, οι πολίτες, και ότι εμείς θα προχωρήσουμε κανονικά με τις άδειες, με τις έρευνες. Όταν ήρθε η ώρα λοιπόν, από το 96 μέχρι το 87, 11 χρόνια μετά, να γίνουν οι άδειες, όχι απλά δεν επέτρεψε στις εταιρείες να κάνουν άδειες, τις κρατικοποίησε. Μη τυχόν και κάνουν άδειες χωρίς την άδειά του, απλά και μόνο για να μην γίνουν άδειες, δηλαδή ξαναγκρίζανε την φωτοκρηπίδα του Αιγαίου. Γκριζάνοντας λοιπόν την φωτοκρηπίδα του Αιγαίου, η Τουρκία, η Ελλάδα, για πρώτη φορά τότε είπε στους Τούρκους ότι και μένει εν ενεργεία η γκρίζα η φωτοκρηπίδα μας, και η φωτοκρηπίδα είναι το υπέδαφος του Αιγαίου, όχι μόνο με την ενεργεία το υπέδαφος, αλλά σχετικά με τα χωρικά μας ύδατα, την Αιγαλίδα ζώνη, για την οποία θα γνωρίζετε το πώς πολεμάμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα από τα 6 στα 10 ναυτικά μίλια. Οι Τούρκοι μας απειλούν με πόλεμο, και αυτό και μόνο είναι αρκετό για να μην τολμήσουμε να κάνουμε κάτι που το διεθνές δίκαιο μας λέει κάτι το. Τότε για πρώτη φορά η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου με τον Υπουργό Ενέργειας κ. Πεπονή και τον Υπουργό Αναπληρωτικών κ. Εξωτερικών κ. Καψή είχαμε πει ότι όσον αφορά τα χωρικά ύδατα από τα 12 ναυτικά μίλια, το αν θα τα επεκτείνουμε, το πότε, αλλά και το εάν, πρώτη φορά μπήκε στην κουβέντα, το εάν θα τα επεκτείνουμε, είναι καθαρά δική μας απόφαση. Άρα το 87 ουσιαστικά η Ελλάδα, από εκεί που έλεγε ότι θα επεκτείνουμε τα 12 ναυτικά μίλια, όπως λέει το Διεθνές Δίκαιο, για πρώτη φορά είπαμε ότι είναι δικό μας ζήτημα όχι το πότε και το πώς, αλλά και το εάν. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν μια παραχώρηση. Λέγαμε στην Τουρκία ότι εντάξει, δεν είναι θέμα χρόνου, υπάρχει και ένα θέμα που μπορεί να το κάνουμε ποτέ. Και προφανώς αυτό ο κατευθυντικός να προχωρήσουμε την επόμενη διαφάνεια οδήγησε σε μια συμφωνία το 1988 τώρα μεταξύ Ανδρέα Παπανδρέου και Τουρκού Τοζάλ στον εκδοθέν του Νταβός το λεγόμενο, το οποίο επίσης, ξέρετε, υπάρχει ένα μοτίβο εδώ, θα το παρατηρήσετε, μετά από κάθε κρίση μεγάλη ελληνική, ακολούθησε μια ελληνική συμφωνία.
Μετά δηλαδή την κρίση του 1996 ακολούθησε η συμφωνία της Βέρνης του Κλειζάρη με την Φωτοπίδα του Αιγαίου και μετά την κρίση του 1987 ακολούθησε το ανακοινωθέν του Νταβός η συμφωνία τρόπον την άστη πούμε έτσι κοινό ανακοινωθέν ήταν στον Νταβός του 1988 όπου εκεί η ελληνική κυβέρνηση, ο Ανδρέας Παπανδρέου για πρώτη φορά, νέος κατεβασμός, δεχθήκαμε, άκουσον, να συζητήσουμε, ιδρύσαμε μια πολιτική επιτροπή στην οποία δεχθήκαμε να θέτει η Τουρκία όποια διεκδίκηση έχει εναντίον μας να τη συζητάμε. Το 1988, στην πολιτική επιτροπή που δημιουργήθηκε, η ελληνική κυβέρνηση δέχθηκε η Τουρκία να θέτει ζητήματα στην ατζέντα και η Ελλάδα να τα συζητάει όλα. Τι σημαίνει όλα? Χωρικά ύδατα, εναέριο χώρο, υφαλοκρηπίδα, μειονοτικό στη Θράκη, οποιοδήποτε αξίωση αποστατικοποίηση νησιών, οποιοδήποτε θέμα. Μέχρι τότε λέγαμε δεν συζητάμε για τα αυτονόητα και τα δικαιώματά μας. Το 88 είπαμε ότι θα συζητάμε. Κι άλλο κατευνασμό. Άρα βλέπετε ότι ο κατευνασμό ουσιαστικά είναι μια πολιτική που ενθαρρύνει τον τουρκικό επεκτατισμό. Είναι σαφέστατο αυτό. Ταυτίζεται πλήρως ο κατευνασμό με τις τουρκικές θέσεις κατά της Ελλάδος. Αυτό κάνει. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι τότε κλιμάκωσαν πάλι οι Τούρκοι. Ξεκίνησαν να μιλούν για συμφωνίες πάλι που δεν θα βασίζονται στο διεθνές δίκαιο. Άρχισαν να μιλάνε για συνδίκηση και συγκυριαρχία στο Αιγαίο. Για όσους από εσάς ακούτε ή διαβάζετε για την εκμετάλλευση και συγκυριαρχική συνδίκηση και συγκυριαρχία, αυτά ξεκίνησαν το 1988. Πάλι δεν γεννήθηκαν στο κενό οι τουρκικές διεκδικήσεις. Κάναν προβοκάτσια μία μέρα πριν από τον Ταβός με το μειονοτικό στην Κομοτηνή για να δείξουν το στίγμα οι Τούρκοι και πάλι το 1991 αφισβήτησαν τα χωνισίδες. Πέστε πως πάμε τη δεύτερη κρίση, την τρίτη στα Ήμια. Ουσιαστικά εδώ η Τουρκία ξεκίνησε και τις λεγόμενες υπερπτήσεις πάνω τα ελληνικά νησιά. Το 1988 μετά τον Ταβός, για πρώτη φορά η Τουρκία αποφάσισε ότι όχι απλά θα παραβιάζει τον εναέριο χώρο της χώρας μας, αλλά θα πραγματοποιεί πτήσεις και πάνω από ελληνικά νησιά, που είναι οι λεγόμενες υπερπτήσεις. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν απλά ποσοτική αναβάθμιση της τουρκικής επικρατικότητας, ήταν και ποιοτική αναβάθμιση. Πλέον στα νησιά μπορούμε να δούμε τουρκικά να πετάνε πάνω από το κεφάλι μας. Και αυτά γίνονται λόγω των παραχωρήσεων στον καβό τη κυβέρνηση του Αδρία Παπανδρέου. Να πάμε και στην τελευταία κρίση. Ελπίζω να αντέχετε. Είναι σοκαριστικά αυτά τα οποία έχουν γίνει. Αυτή είναι μια κρίση που λίγο πολύ τη θυμόμαστε όλοι. Ήταν μια κρίση. Υπήρχε πλέον η τηλεοπτική κάλυψη. Μάλλον ήταν αρνητικό για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Θυμάστε υπουργού που ήταν αντί να είναι στα κοινούλια, ήταν στα κανάλια. Αλλά την γνωρίζουμε περισσότερο. Πάντως εν γέννη νομίζω διαφαίνεται ότι αυτές οι κρίσεις πραγματικά είναι που μας έφτασαν με την πλάτη στον τοίχο σήμερα. Και οι πολιτικές ευθύνες βαραίνουν όλο το πολιτικό προσωπικό και θα εξηγήσουν το τέλος γιατί συμφωνούν σε αυτή την πολιτική. Εδώ λοιπόν, ούτε εδώ θα πω το ιστορικό, και εδώ νομίζω το θυμάστε όλοι, ένα εμπορικό πλοίο τουρκικό έπεσε στα Ήμια. Εκεί, αντί για να δεχθεί το ελληνικό λιμενικό και ρημουλκά ελληνικά να το ρημουλκίσουν και να το διασώσουν, όλος περιέργος, ο Τούρκος πλοίαρχος, ο καπετάνιος δηλαδή, του οποίου το πλοίο βυθιζότανε, αντί για να πει ναι, εντάξει, ελάτε βοηθήστε εδώ, ποιοι κι αν είστε εσείς, αυτό που είπε ήταν όχι, εδώ είναι Τουρκία. Δεν δέχομαι το ελληνικό λιμενικό ή τα ελληνικά ρημουλκά. Το οποίο ξεκάθαρα έδειξε σε αναλυτές και της εποχής της περίοδου εκείνης ότι ήταν μια κατασκευασμένη κρίση από τους Τούρκους, όπως ήταν και οι προηγούμενες δύο. Οι Τούρκοι εκείνησαν τις κρίσεις, δεν γίνανε από εμάς, ούτε από ξένες κοντινές δυνάμεις. Οι Τούρκοι κάθε φορά που θέλουν να πάρουν πέρα τον ελληνισμό, βλέπουν απέναντί τους ένα πολιτικό σύστημα που μάλλον είναι διαθέσιμο να τους εξυπηρετήσει και κινούν κρίσεις. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η κρίση, σε αντίδραση της τολματικών διακοινώσεων, δηλαδή των διπλωματικών δηλώσεων από πλευράς Τουρκίας προς την Ελλάδα, ότι τα νησιά αυτά είναι τουρκικά, ο Δήμαρχος Καλίνου μαζί με άλλους τοπικούς άρχοντες ανέβηκε στην Ανατολική Ήμια και έβαλε την ελληνική σημαία. Εκεί, σε απάντηση αυτού, δημοσιογράφοι της Φουργέτ, όπως βλέπετε εδώ, δεν βγάζουν την ελληνική σημαία, δεν πήγαινε το χέρι μου να τους δείξω. Δεν πήγε που γίνει καρδιά να δείξει του Τούρκου να βάζουν την ελληνική σημαία, αλλά αυτοί εδώ που βλέπετε είναι οι Τούρκοι, οι οποίοι βγάζουν την ελληνική σημαία και βάζουν την τουρκική στο νησί. Είναι δημοσιογράφοι τη Κουριέτ, που υποτίθεται έδρασαν μόνοι του. Θα σου πω ότι η Κουριέτ είναι μια κρατική φυλάδα, άρα είναι το βαθύ κράτο τη Τουρκία πίσω από την πράξη αυτή. Σε αντίδραση λοιπόν αυτή τη πράξη, μετά κλιμακώθηκε η κρίση, μετέβη άγημα
του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, η τοπική δυνάμεων, Έλληνες κομμάντος δηλαδή, ανέβηκαν στο νησί, στην Βραχονισίδα, κατέβασαν την τουρκική σημαία, έβαλαν την εκεί και μείναν εκεί για να την φιλούν. Οι Τούρκοι κάναν το αντίστοιχο, την αντίστοιχη κίνηση στην δυτική Ήμια, το άλλο, το δίδυμο νησί, μετέφεραν εκεί στρατεύματα, έτσι ώστε να ισορροπήσουν την κατάσταση, άρα ουσιαστικά προχώρησαν σε κατάληψη ελληνικού εδάφους. Δεν έγινε τίποτα στην Ελλάδα. Στην Αθήνα ήταν μια ακόμα καθημερινή ημέρα, στην οποία μιλούσαν ποιος θα διαδεχθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου ως ηγέτης του Πασόκη, ως ηγέτης, ως πρωθυπουργός τότε. Θυμάστε τη διαμάχη Άκη Τσοχατζόπουλου και Κώστα Σιμίτη. Αυτό ήταν το θέμα το οποίο κυριαρχούσε μέχρι που είδαμε την κατάληψη του νησιού και πάλι δεν υπήρξε παραμικρή αντίδραση που θα περίμενε κανείς να υπάρξει όταν κάποιος καταλαμβάνει έδαφος. Μας κατέλαβαν έδαφος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάτησε τουρκική μπότα σε ελληνικό έδαφος. Είναι ίδιο το έδαφος αυτό με την Αθήνα, με την Ακρόπολη. Είναι ακριβώς ίδιο. Πάτησε τουρκική μπότα και είπε: εδώ είναι η Τουρκία. Εμείς το χορευθήκαμε, δεχθήκαμε τη μεσολάβηση των Αμερικανών και τον Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, αν το θυμάστε τότε, και με την γνωστή συμφωνία να απομακρυνθούμε όλοι και οι δύο χώρες δηλαδή από τα δύο νησιά, τα ελληνικά. Μια συμφωνία που, για μας σήμαινε, για τους Τούρκους σήμαινε φύγετε για το σπίτι σας, από εμάς σήμαινε φύγετε από το σπίτι σας. Και έτσι δεχθήκαμε, αν θέλετε, τον γκριζάρισμα των Βραχονισίδων. Μέχρι και σήμερα δεν τολμάει Έλληνας πολιτικός να πάει εκεί. Θυμάστε την γραφική φιγούρα του πρώην Έλληνα Υπουργού Άμυνας του κ. Καμένου, ο οποίος από το ελικόπτερο πέταξε το στεφάνι για τους τρεις πεσόντες, τους τρεις ήρωες εκείνης της τραγικής νύχτας. Πέταξε το στεφάνι πάνω από το ελικόπτερο στα νερά, δίχως να τολμήσει να πλησιάσει. Ουσιαστικά υπογραμμίζοντας πόσο κρυζαρισμένη είναι από την ελληνική πολιτεία τα δίδυμα αυτά νησιά μας. Ας προχωρήσουμε να δούμε έτσι λίγο κάποια πράγματα περαιτέρω. Είπαμε για το περιστατικό των ημείων, το πόσο κατανταμός ήταν, μπορεί να το διανοηθείτε. Η Τουρκία επεξέτεινε την θεωρία της περιγκρίζες ζώνες. Έφτασε ένα σημείο να μιλάει για 3.000 νησιά. Γι' αυτό σας είπα ότι το τουρκικό σύστημα, όλη η Βουλή της Τουρκίας μονομαχούν ποιος διεκδικεί περισσότερο από εμάς. Φτάσανε να μιλούν μέχρι για τη Γάβδο την Τουρκική. Δεν υπήρχε όριο στο πόσα διεκδικούν εις βάρος μας. Και μετά από τη συμφωνία αυτή, ένα χρόνο μετά, το 95-96, Δεκέμβριο με Ιανουάριο του 96 έγινε η κρίση των ημείων. Το 1997 η κυβέρνηση τότε του Πασόκ, του κ. Σιμίτη, προέβη με τη μεσολάβηση πάλι των Αμερικανών, τη Υπουργού Εξωτερικού Πολιτικών, τη Μαντλίν Ομπράιτ, σε ένα ανακοινωθέν στη Μαδρίτη μαζί με την Τουρκία. Ο Σουλεϊμάν Ντεμπριέλ επανήλθε, σαν πρόεδρο αυτή τη φορά, και προχώρησε σε ένα κοινό ανακοινωθέν, νομίζω ίσω το χειρότερο όλων, το πιο ντροπιαστικό και επωνύδιστο, όπου αναγνωρίσαμε στη Μαδρίτη, βλέπετε πάλι το μοτίβο, τη συμφωνία που έγινε μετά την κρίση, αναγνωρίσαμε στη Μαδρίτη ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Μια αδιανόητη πράξη. Το να έχει ζωτικά συμφέροντα η Τουρκία στο Αιγαίο σημαίνει ότι για να υπερασπιστεί τα αφηρημένα, που τα καθορίσαμε, τα αφηρημένα ζωτικά συμφέροντα, ό,τι θέλει η Τουρκία μπορεί να είναι ζωτικό συμφέρον, μπορεί να χρησιμοποιήσει και τη βία. Ουσιαστικά δώσαμε στην Τουρκία τη δυνατότητα να, αυτό βάσει διεθνού δικαίου και τη εφαρμοσμένη πολιτική και διπλωματία, το ζωτικό συμφέρον σημαίνει ότι μπορώ και να πολεμήσω, να χρησιμοποιήσω και πολεμικά μέσα για να το διασφαλίσω το ζωτικό μου συμφέρον, είναι στη μαζί του θανάτου. Τα κράτη άρα δικαιούνται βάσει ελληνική αποδοχή, δικαιούται η Τουρκία να προστατέψει τα ζωτικά τη συμφέροντα στο Αιγαίο με τον τρόπο που θέλει. Άρα, αν θέλετε, το νομιμοποιήσαμε και για τι πολεμικέ του κινήσει στο Αιγαίο, παρόλο που μπορεί τώρα είτε οι άνθρωποι αυτοί είτε τα πολιτικά του τέχνα να καταδικάζουν την Τουρκία για τι επιθετικέ του κινήσει. Είναι δυστυχώ δική μα νομιμοποίηση αυτή, ή μάλλον είναι δική μα του πολιτικού μα συστήματο. Τότε είδαμε λοιπόν τι κρίσιμε ζώνε. Εμφανίστηκαν άλλα επιχειρήματα. Πάλι το Διεθνές Δίκαιο η Τουρκία όχι απλά το καταπατά, αλλά φτιάχνει δικές της ερμηνείες, δικά της ιδεολογικά αφηγήματα. Εμφανίστηκε χρυσή κρισία. Λες και είμαστε στο χωράφι του μπάρμπα τους, ότι εμείς δεν το χρησιμοποιούσαμε αυτό, επομένως μπορούμε να το χρησιμοποιούμε, ή εμείς ήμασταν εδώ, μπορούμε να είμαστε για πάντα. Δεν υπάρχει αυτό στο Διεθνές Δίκαιο. Στο αστικό δίκαιο υπάρχει, δεν υπάρχει στο Διεθνές Δίκαιο χρυσή κρισία. Και όχι απλά κλιμάκωσαν οι Τούρκοι. Μετά από αυτή τη συμφωνία, προχώρησαν σε σύνδεσή τους με το ψευδοκράτος. Ανακηρύχθηκε το ψευδοκράτος και όχι μόνο, προχώρησαν και σε μια διμερή συμφωνία με το ψευδοκράτος της Κύπρου. Και από το 1997 μέχρι και σήμερα, η Ελλάδα είναι
σε επίπεδο Εθνικού Συμβουλίου, Συμβουλίου Τουρκίας, υπάρχει, είναι μια εθνική βίβλος που είναι ουσιαστικά εκεί εξηγείται η στρατηγική της Τουρκίας. Εκεί η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως ο πρώτος αντικειμενικός εχθρός της Τουρκίας. Αυτά νομίζω ότι δεν μας τα λένε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Ελλάδα το 1997 θεωρείται ως ο πρώτος αντικειμενικός αντίπαλος της Τουρκίας, παρόλο που προχωρήσαμε σε αυτήν την ταπεινωτική συμφωνία. Ελπίζω να μην σας χώραζα με τις κρίσεις, να προχωρήσουμε αφού είδαμε λίγο πώς ξεκίνησε αυτή η τουρκική πολιτική επεκτατική και είπαμε ότι επέμεινα στη λέξη κλειδί το γκριζάρισμα της θαλασσοδιάς του Αιγαίου που πραγματοποιήθηκε από την κυβερνητική κυβέρνηση το 1976 στην πρώτη κρίση. Οι γκρίζες ζώνες λοιπόν, μάλλον όχι, η θαλασσοπληπίδα, το γκριζάρισμα της θαλασσοπληπίδας οδήγησε, όπως είδατε, στα Ήμια, στο γκριζάρισμα βραχονησίδων και νησιών στο Αιγαίο, κομμάτι του οποίου η επόμενη έκφραση, η επόμενη μορφή αυτή τη διεκδίκηση είναι η λεγόμενη Μαβί Πατάν, το λεγόμενο δόγμα ράζης πατρικές Τουρκίας. Αυτό είναι το δόγμα το οποίο δέχονται πλήρως τα δύο κυβερνώντα κόμματα στην Τουρκία, το κόμμα Εθνικιστικής Δράσης του κ. Μπαρτσελή και το κόμμα του κ. Ερντογάν, του Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Αυτό είναι ο χάρτης, προσέξτε. Την ίδια στιγμή, την ίδια ώρα που μιλούμε για τουρκική φιλία ή δεν ξέρω τι αφηγήματα προσπαθούν να μας ποτίσουν στην Ελλάδα για να καλύψουν, να δικαιολογήσουν τις όποιες παραχωρήσεις ή υποχωρήσεις που είτε έχουν κάνει κρυφά είτε επιχειρούν να κάνουν και στο μέλλον, αυτό είναι το δόγμα της Τουρκίας σήμερα. Αυτό έχουμε απέναντί μας. Αυτό αντιμετωπίζουμε. Αυτή είναι η εθνική πολιτική της Τουρκίας. Σε αυτό το δόγμα. Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου είναι ο αρχηγός του το κόμματος των Κεμαλικών, της αξιωματικής αντιπολίτευσης δηλαδή στην Τουρκία, και κατά 99% ο αντίπαλος του Ερντογάν στις εκλογές της 14ης Μαΐου. Όμως αυτός είπε ότι ζητάτε λίγα από τους Έλληνες, ή μάλλον γιατί δεν έχετε κάνει κάτι για αυτό το δόγμα να το κάνετε πράξη. Αυτό είναι το αντίπαλο μέρος του Ερντογάν. Αυτή είναι η Τουρκία. Αυτή είναι η Τουρκία σήμερα. Το σημαντικό ωστόσο είναι δεν είναι απλά. Ότι πράγματι είναι ένα καθεστώς το οποίο, αν θέλετε, δεν έχει λογοδοτήσει ποτέ ενώπιον της ιστορίας του και τα εγκλήματα τα οποία έκανε όχι μόνο αντίον των Ελλήνων, όλων των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολίας, Ασσυρίων, Αρμενίων κ.ο.κ. Και βασίστηκε, χτίστηκε η σύγχρονη Τουρκία πάνω στο αίμα, στις τάχτες, στο θάνατο και στα ψέματα. Δεν είναι αυτό μόνο το πρόβλημα. Είναι ότι υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα εν Ελλάδη, το οποίο θέτει τις βάσεις για αυτές τις διεκδικήσεις. Όχι απλά τις ενεργοποιεί, τις διευκολύνει. Τις ταΐζει, τις ενδυναμώνει με τις παραχωρήσεις και τις πράξεις. Ας προχωρήσουμε. Για να φτάσουμε λοιπόν στα δικά μας. Σε αυτό λοιπόν το δόγμα μέσα, της Γαλλικής Παθήνας, όπως είπαμε, περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα που μπορεί να αντλήσει κανείς από τις προηγούμενες κρίσεις, δηλαδή την κρίση. Καταρχάς δεν είναι μόνο αυτή, δεν είναι μόνο αυτές τις κρίσεις. Το 20 είχαμε μια ακόμα κρίση στην Ελλάδα. Είχαμε την κρίση του World Trade. Τη θυμάστε? Πώς τη θυμούνται την κρίση του World Trade και ξέρουν τι συνέβη? Δεν βλέπω πολλούς. Εντάξει. Η κρίση λοιπόν αυτή, στην κρίση του World Trade, όπως και το 1976, η Τουρκία είχε το θράσος, ή μάλλον κάπου βρήκε το θάρρος, και παραβίασε την ελληνική φαλοκρηπίδα επί σειρά μηνών την παραβίαζε. Όπως ακριβώς έκανε εναντίον της κυβέρνησης Λουδού πάλι και τότε, το 1976. Η χώρα μας δεν αντέδρασε καθόλου σε αυτό. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Δεχθήκαμε να μας παραβιάζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Κατόπιν αυτής της κρίσης, που δεν πολύ συζητήθηκε και που είναι, νομίζω, εγώ των ιστορικών του μέλλοντος να εξετάσουν τι συνέβη, που τότε θα έχουμε πάλι αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, εμφανίστηκε μια άλλη χώρα πλέον, που έχει αναλάβει σε έναν βαθμό τα ενία σε αυτή τη γειτονιά του κόσμου. Ιδίως τη διαχείριση του ελληνισμού, η Γερμανία να παίξει το ρόλο του μεσάζοντα και θα θυμάστε ότι η ελληνική διπλωματία ήρθε σε επαφή με την Τουρκική και διεξάγονται μυστικές διαπραγματεύσεις για τις οποίες δυστυχώς μαθαίνουμε ό,τι μαθαίνουμε από την τουρκική πλευρά, η οποία συγκεκριμένα ο Ιμπραήμ Καλίν, που είναι ο εξαγορήτων προσωπικός σύμβουλος του Ερντογάν, είναι αυτός ο οποίος αποκαλύπτει τι συμβαίνει μεταξύ ελληνικής διπλωματίας και τουρκικής. Και ομολογεί ότι πράγματι έχουμε επαφές με ανθρώπους κοντά στον Πρωθυπουργό, συζητούμε για θέματα τα οποία δεν μπορούμε να σου πω ποια είναι αυτά. Εμείς δεν μαθαίνουμε αυτά από την Ελλάδα, τα μαθαίνουμε από την Τουρκία.
ότι συζητούν οι σύμβουλοι, οι πολύ κοντινοί σύμβουλοι του Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου. Γιατί συζητούν και αν υπήρξε συμφωνία στο Βερολίνο, αυτό είναι ένα ερωτηματικό, ξαναλέω, για τους ερευνητές του μέλλοντος. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις ακολούθησαν μια κρίση του όρου Τσέι 2020, ίδια ακριβώς καρμπών του 1986. Φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα. Η πραγματικότητα είναι αυτή η οποία ζούμε. Ας προχωρήσουμε και ήδη βλέπουμε τα τουρκικά πολεμικά. Ας πούμε στην επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Και πάλι τα πολεμικά, τους είδαμε και με ασκήσεις, με πραγματικά πειρά. Ας προχωρήσουμε παρακάτω. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πολεμικά πλοία, πραγματικά πειρά. Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της αποδοχής εκ μέρους του Υπουργού Εξωτερικών Κοντζιάν της πρότασης του Τούρκου ομολόγου του Τσαβούσοβλου να επισκεφθεί την Άγκυρα, η Τουρκία έστειλε σήμερα το στόλο της στο Αιγαίο. Κάθε φορά που δεχόμαστε να διαπραγματευτούμε με μια χώρα που είναι ένας πειρατής στην περιοχή, ένα παραβατικό κράτος, δεν λέω να μην συζητάμε μαζί τους, αλλά κοιτάξτε πώς ενθαρρύνονται ακόμα και όταν δεχθούμε να συζητήσουμε με το πειρατικό μόρφο που λέγεται Τουρκία. Λίγο μετά από την αποδοχή της πρόσκλησης, βλέπουμε τα πολεμικά έξω από το Αιγαίο. Εδώ υπάρχουν ευθύνες και από τους Έλληνες πολιτικούς, όχι μόνο από τους Τούρκους που διεκδικούν. Δηλαδή, μετά από αυτή την απόφαση, θα πρέπει να του πει στου Τσαβούσοβλου, ράντε πήγαινε από εδώ που θα έρθει στη χώρα σου. Ράντε πήγαινε. Αυτή θα πρέπει να είναι η απάντηση ενός κυρίαρχου κράτους, ενός αυτοδύναμου κράτους που ξέρει τον εαυτό του. Όταν βλέπεις να καταργείται το διπλωματικό πρωτόκολλο, τους λες πήγαινε να δεις αν έρχομαι που θα σε νομιμοποιήσει κιόλα. Άρα, το ότι συνεχίζουμε την πολιτική προσέγγιση με την Τουρκία, όταν η Τουρκία μας απειλεί δια της de facto με την παρουσία της και με τα τουρκικά αλλιευτικά στα ελληνικά χωρικά ύδατα, στα χωρικά ύδατα, να πάμε στα επόμενη διαφάνεια. Όταν λέμε, ας πούμε και στην επόμενη, ωραία, όταν λέμε ότι τα τουρκικά αλλιευτικά είναι στα χωρικά ύδατα, ξέρετε τι σημαίνει χωρικά ύδατα. Χωρικά ύδατα είναι εθνικό έδαφος. Είναι σαν να δεχόμαστε τους Τούρκους να μαζεύουν τις ελιές από τον Πειραιά, από το Φάλιρο, μετά την Ακρόπολη. Είναι ακριβώς το ίδιο βάσει της εθνικής δικαίου. Τα χωρικά ύδατα είναι γη, είναι εθνική κυριαρχία, είναι κομμάτι της πατρίδας μας. Όταν λοιπόν δεχόμαστε τους Τούρκους να ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, βλέπουμε αυτές τις προκλήσεις και οι αντιδράσεις είναι διαμαρτυρίες και όχι να συλλάβεις τους παραβάτες, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται ένα τελεσμένο, ένα καθεστώς, στο οποίο έχει το ελληνικό κράτος σιωπηλά, δίχως να το λέει σε εμάς, αλλά μπορώ να λέω ότι διεκδικώ. Έχει παραχωρήσει, αν θέλετε, το δικαίωμα της εξυπηρεσίας. Τους δίνει την άδεια να ψάχνουν να μαζεύουν τις ελιές μας μέσα από την Ακρόπολη. Αυτό κάνουν. Για να δούμε παρακάτω. Και προφανώς με το τουρκικό λιμενικό, και θυμάστε, είχε γίνει και επεισόδιο και κινδύνευσαν και ελληνικές ζωές. Πάμε παρακάτω. Εδώ λοιπόν είναι ενδιαφέρον αυτό, ίσως είναι, δεν είναι διάθετο. Θέλω να μιλήσουμε για την κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ της χώρας, όπου ουσιαστικά τι κάνανε. Δείτε, εδώ έχουμε δύο περιπτώσεις του ποινικού κώδικα του 401. Στη μία περίπτωση, πάνω, περιγράφηκε και λέει ότι οι αλλοδαποί, οι οποίοι ψαρεύουν στα χωρικά έδρα, συλλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης. Από κάτω θα δείτε ότι το άρθρο αυτό διαγράφει. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, με το νέο ποινικό κώδικα του 2019, πλέον δεν αποποινικοποίησε την πράξη των Τούρκων ψαράδων που ψαρεύουν στα ελληνικά νησιά, στα ελληνικά χωρικά έδαφη. Δηλαδή, το κράτος ουσιαστικά είπε στους Τούρκους ψαράδες, πλέον δεν είναι έγκλημα να ψαρεύετε τα ελληνικά ψάρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το κράτος το ίδιο άλλαξε τον ποινικό κώδικα της χώρας μας για να δώσει τη δυνατότητα στους Τούρκους να μας κλέβουν την περιουσία μας. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Αυτό ακριβώς είναι το ελληνικό κράτος. Αυτό έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να δείτε όμως ότι το έγκλημα εδώ δεν είναι κομματικό. Ούτε φταίνε οι ΣΥΡΙΖΑΙ, οι δημοκράτες ή οποιοδήποτε κυβερνάει. Είναι συστημικό, είναι ενδυμικό. Είναι το πρόβλημα είναι το πώς έχει χτιστεί το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Έχει χτιστεί να είναι διεφθαρμένο και ελεγχόμενο από δυνάμεις εντός της χώρας. Ολιγαρχικές και ξένες δυνάμεις που επιβουλεύονται την εκάστοτε κυβέρνηση. Έτσι έχει φτιαχτεί το σύνταγμά μας. Το πολίτευμα της χώρας οδηγεί σε μειονεκτικές κυβερνήσεις. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτή την πράξη που έβλεπε εδώ.
Δηλαδή, νομιμοποίησε ουσιαστικά του Τούρκου στρατιώτε στα νησιά μα. Άρα, όταν του βλέπατε εσεί, που μπορεί αυτό να ήταν με συνολία πολιτικών πλοίων, και λέγατε τι κάνουν αυτοί εδώ. Κάνουν αυτό που προβλέπει ο νόμο. Αυτοί εδώ κάνουν αυτό που λέει ο ελληνικό νόμο. Να μπορούν να ψαρεύουν έξω από τα νησιά μα, στα χωρικά μα σίδερα, τα ψάρια μα. Δεν είναι όμω μόνο σίδερα. Για να δούμε παρακάτω. Η ελληνική κυβέρνηση βλέπει εδώ μια δήλωση ότι γίνονται τουρκικέ παραπονιόμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που σωστό είναι το παράπονο, αλλά δεν είναι στο παράπονο, διότι πάμε στο επόμενο slide. Η πραγματικότητα όμω είναι ότι προχωρήσαμε σε μια συμφωνία με του Ιταλού, η κυβέρνηση τη Δημοκρατία αυτή τη φορά, που κάναμε ακριβώ το ίδιο. Δώσαμε στου Ιταλού τη δυνατότητα να παίρνουν τα ψάρια μα. Άρα το κράτο, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, το κράτο ξεπουλάει την εθνική μα περιουσία. Δώσαμε σε μια συμφωνία με του Ιταλού στην Ιταλία το δικαίωμα στα χωρικά μα έδαφα μέσα, που είπαμε είναι σκληρή κυριαρχία, είναι σαν λέμε έδαφο, τη δυνατότητα να ψαρεύει τα ψάρια μα. Σαν να μπορεί να μαζεύει τα πορτοκάλια από το χωράφι τη Έρε. Αυτό ακριβώ κάνουμε. Αυτό ακριβώ κάνουμε οι κυβερνήσει. Α προχωρήσουμε για να συντομεύουμε και να κλείσουμε. Η αποτροπή λοιπόν είναι η εναλλακτική πολιτική. Για να μείνουμε με ένα θετικό, να κλείσουμε ένα θετικό πρόσημο. Το αντίπαλο δέο τη πολιτική του κατανάστου, που είναι η παραχωρήση και η υποχωρήση στην Τουρκία, είναι η πολιτική τη αποτροπή. Είναι η πολιτική του να δείξουμε στην Τουρκία ότι αυτέ οι κινήσει όχι απλά δεν θα ενθαρρύνονται και θα νομιμοποιούνται από τι κυβερνήσει, είτε με νόμου, βλέπε ΣΥΡΙΖΑ, είτε με συμφωνίε, βλέπε Νέα Δημοκρατία, που στο πρότυπο τη Ελληνοϊταλική Συμφωνία θα γίνει, να το δείτε, και αντίστοιχη συμφωνία με του Τούρκου. Ακριβώ γι' αυτό έγινε η συμφωνία με την Ιταλία. Διότι οι Τούρκοι διεκδικούν ακριβώς το ίδιο δικαίωμα. Και θα επικαλεστούν οι Τούρκοι τη συμφωνία με την Ιταλία για να πούν: όπως οι Ιταλοί έχουν ειδικό καθεστώς να ψαρεύουν τα ψάρια σας, έτσι θέλουμε κι εμείς. Το αντίπαλο τέλος λοιπόν αυτού είναι κάθε φορά που βλέπουμε αυτή τη διεκδίκηση από την Τουρκία να αναγκάζουν την Άγκυρα να πληρώνει το τίμημα. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε τώρα για παράδειγμα να κοιτάμε την επικαιρότητα κάθε φορά. Έχουμε το θέμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και τον πόλεμο, ο οποίος οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει κυρώσεις. Και στον Πούτιν και στο καθεστώ του, αλλά και στον Λουκασέγκο, τον πρόεδρο τη Λευκορωσία. Θα μπορούσε λοιπόν κάλλιστα η Ελλάδα, κατά εμέ, είναι υποχρεωμένη η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, το εκπροσωπεί τον ελληνισμό και η Λευκορωσία, να ζητήσει να ασκηθούν οι ίδιε ακριβώ κυρώσει στον αρχιφασίστα Ερντογάν, που αυτό η Τουρκία είναι το πρώτο κράτο μετά από του παγκοσμίου πολέμου που έφερε τον πόλεμο στην Ευρώπη, στην Κύπρο. Αντί λοιπόν να εξισώσουμε τον φασίστα Ερντογάν, που είναι εξισωμένο στην πράξη. Με τον φασίστα και τον εισβολέα των υπολείπων περιοχών, των υπολείπων χωρών που στοχοποιήθηκαν, αντί αυτού κάναμε γαργάρα την τουρκική επεκτατικότητα και του αφήσαμε αλληνόφωνους. Αυτό για παράδειγμα, ή το να ζητήσει να ασκηθεί εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, εμπάργκο, όχι να λες να αγοράσουν τουρκικά όπλα, εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, γιατί η Τουρκία είναι ένα καθεστώς το οποίο είναι μιλιταριστικό, εισβάλλει στη Συρία, εισβάλλει στο Ιράκ. Εισβάλλει στη Λιβύη, εισβάλλει στην Αρμενία, στον Αγκόρνο Καραμπάχ, είναι κατοχικό κράτος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αντί λοιπόν να ζητάμε εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, που ευτυχώς υπάρχουν κάποιες δυνάμεις και πολιτικές πλέον που το λένε, έχουν σπάσει τα ταμπού, αυτό θα σήμαινε αποτροπή. Να αναγκάσει τον Τούρκο να πληρώσει το τίμημα. Δεν μιλάμε για πόλεμο. Μιλάμε για να αναγκάσει τον Τούρκο, μια πολιτική να αναγκάσει τον Τούρκο να πληρώσει το τίμημα τη πράξη του, να του τρίξει τα δόντια για να πληρώσει το τίμημα. Αυτό είναι το μείζον. Έτσι θα σταματήσει. Όχι δίνοντας τα λεφτά στο θηρίο. Και να προχωρήσουμε και προς το τέλος. Είπαμε κάποιες και για επέκταση θαλασσίων ζωνών μας. Να ζητήσουμε και τα νόμιμα που δικαιούται ο ελληνισμός εναντίον του τουρκικού καθεστώτος για τα εγκλήματα και εναντίον των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της Κύπρου, της Ήμου, της Θενέρου, της πόλης. Να προχωρήσουμε. Να καταλήξουμε. Η εθνική θέση για το Αιγαίο, δύο λόγια και κλείνω με αυτή. Η εθνική θέση για το Αιγαίο που λύνει αυτομάτως όλα τα προβλήματά μας με την Τουρκία, αυτό το οποίο ακούμε και μαθαίνουμε, είναι ότι η χώρα μας έχει μια διαφορά με την Τουρκία και αυτή είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Αυτό ακούμε. Αυτό είναι ένα ψέμα. Η χώρα μας δεν έχει καμία διαφορά με την Τουρκία. Καμία απολύτως. Το μόνο πρόβλημα το οποίο υπάρχει εδώ είναι ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα αρνείται να πράξει αυτό που το αναγκάζει το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο σου δείχνει το δρόμο και σου λέει ότι μπορείς να επεκτείνεις την αιγαιότητα ζώνη στο 12 μίλια. Αν η χώρα μας επεκτείνει την αιγαιότητα ζώνη, τα χωρικά μας έδρα δηλαδή, στα 12 μίλια, από τα 6 που είναι τώρα, ή στις ακτές με την Τουρκία στη μέση γραμμή, διότι δεν υπάρχει το έδρος αυτό, στη μέση γραμμή, αν το κάνουμε αυτό,
τότε λύνονται όλες οι διαφορές με τους Τούρκους. Δεν μένουν περιοχές να χαράξουμε και να μοιραστούμε. Το Αιγαίο γίνεται 72% ελληνική θάλασσα, ελληνικό πέλαγος, 8% τουρκικό και υπάρχει το 20% που είναι τα διεθνή ύδατα. Με τη μονομερή πράξη, μπορεί ο Πρωθυπουργός που θέλει να προωθεί στα ελληνικά συμφέροντα και όχι ξένα συμφέροντα, σε ένα βράδυ να το αποφασίσει, λύνονται όλα τα εσωτερικά προβλήματα. Με μία πράξη και μόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και με την ίδια πράξη μπορεί να ενωθεί, κοιτάξτε εδώ σε αυτό το χάρτη, η ΑΟΣ των δύο κρατών του ελληνισμού, Ελλάδος-Κύπρου, και αν ενωθούν αυτές οι δύο ΑΟΣ που βλέπετε εδώ, τότε αυτομάτως θα ενωθούμε καταρχάς με τους αδερφούς Έλληνες της Κύπρου και ουσιαστικά λέω ότι και οι Κύπροι θα θέλουν να μας διχάσουν και να μας διαχωρίσουν. Και με αυτόν τον τρόπο, όπως βλέπετε, έχουμε κλείσει όλη την πειρατική Τουρκία της πράξης της. Δηλαδή το ότι κάνουν εμπόριο ανθρώπων, το ότι στέλνουν παράνομα όπλα στην Λιβύη που του απαγορεύει η ΟΗΕ, υπάρχει εμπάργκο όπλων. Όχι, την ότι εκείνουν ναρκωτικά. Όλη αυτή η πειρατική Τουρκία σε συνεργασία με άλλους φορείς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, τη Frontex ή και τις αμυντικούς φορείς του ΝΑΤΟ, μπορούμε να αστυνομεύσουμε την περιοχή και το περιβάλλον να προστατέψουμε, να το ενισχύσουμε και να φέρουμε ειρήνη στους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου, στους λαούς της περιοχής μας, της Ανατολίας, της Ελλάδος, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο μόνος τρόπος για να λύσουμε τα προβλήματα και του ελληνισμού, της Κύπρου και της Ελλάδος, αλλά και να φέρουμε ειρήνη στην περιοχή, είναι η μονομερής πράξη μιας ελληνικής κυβέρνησης που θέλει να προωθήσει τα ελληνικά συμφέροντα, να επεκτείνει τα χωρικά μας θέματα και να αποκτήσουμε ό,τι μας δίνει το διεθνές δίκαιο και να λύσουμε διαπαντός τα προβλήματα με την Τουρκία. Αυτός είναι ο τρόπος, αυτό μας δίνει τα μαθήματα, τα οποία παίρνουμε από τις προηγούμενες κρίσεις. Οτιδήποτε άλλο δυστυχώς οδηγεί σε κλιμάκωση της τουρκικής αυταρχικότητας εναντίον μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις, κάτι είχες πει, μου ζητάς να λυσκώνω.